Καλησπέρα, ομάδα. Πάμε να δούμε το καινούριο μας ανταλλακτήριο, το οποίο αυτή τη στιγμή το βλέπετε μπροστά σας, ονομάζεται CoinBay. Πώς το βρίσκουμε? Πατάμε εδώ πέρα πάνω link, www.coinbay.com και μας εμφανίζει το περιβάλλον αυτό που βλέπετε τώρα. Okay. Είναι περίπου σαν το παλιό, απλά υπάρχουν πολλές τροποποιήσεις. Τώρα, πώς κάνουμε επαναφορά του λογαριασμού? Δηλαδή, όσοι είχατε Leo Trade, εντάξει, το Leo Trade αυτή τη στιγμή, μερικοί θα πούν και θα σας βγάλει αυτό εδώ. Και θα σας πει, τι έγινε, είχα εδώ λεφτά, είχα αυτά. Okay. Μεταφέρθηκαν όλα στο καινούριο. Σιγά σιγά γίνεται με μεταφορά τους. Άρα, τι το λέτε τον άλλο τον άνθρωπο, πάμε να κάνουμε επαναφορά. Εάν είναι καινούριο μέλος, θα κάνει από την αρχή εκ νέου εγγραφή στο CoinBay. Άρα, το στέλνετε εδώ πέρα το link, www.coinbay.com. Και μας βγάζει το περιβάλλον εδώ πέρα. Κατεβαίνουμε κάτω-κάτω. Λοιπόν, και σταματάμε εδώ. Έχει Register Now. Λοιπόν, το πατάμε εδώ πέρα και μας μεταφέρει στο περιβάλλον που θυμάστε για να κάνουμε, να βάλουμε τους κωδικούς και να μπούμε. Εδώ τώρα τι θα πατήσουμε? Θα πατήσουμε Login Now. Ok. Και εδώ πέρα έχουμε πάλι την επιλογή να πατήσουμε Forgot Password. Εντάξει, ξαναλέω για αυτούς που είχαν Leo Trade για να μεταφερθούν στο CoinBay. Εντάξει, όπως το WeWe με την Blockchain ID. Πατάμε εδώ Forgot Password. Επιλέγουμε, καλά είναι να επιλέξετε το email. Βάζετε το email το οποίο είχατε στην Leo Trade. Ok. Ελπίζω να το θυμάστε όλοι, τουλάχιστον το email. Λοιπόν, βάλαμε το email, πατάμε εδώ next. Κάνουμε εδώ πέρα την μπάρα τάγμα δεξιά. Και όπως βλέπετε μας ήρθε στο email μας ένας αριθμός OTP. Πατάμε εδώ πέρα, όπως βλέπετε το είδαμε, κάνουμε αντιγραφή. Πηγαίνουμε στο σημείο που είχαμε μείνει. Να ξέρετε έχει και χρονόμετρο, δεν μπορεί να το κάνετε και να το αφήσετε. Πατάμε εδώ next. Εντάξει. Τώρα ζητάει την ID. Θα βάλουμε δηλαδή από το έγγραφο που είχαμε προσκομίσει τον αριθμό του εγγράφου. Τώρα εδώ πέρα όποιος δεν θυμάται, εντάξει, θα βάλει ας πούμε τώρα την ταυτότητα π.χ. αλλά θα πρέπει μετά να ξαναβάλει, να θυμάται ότι θα βάλει μετά την ταυτότητα για να την κάνει και εγώ εσύ. Προσοχή εδώ πέρα. Λοιπόν, να πω την αλήθεια και εγώ δεν θυμάμαι, ξαναβάζω π.χ. από το διαβατήριο, συνήθως εγώ επειδή έχω ανοίξει πολλά ανταλλακτήρια βάζω το διαβατήριο σαν έγγραφο. Οκ, βάζετε τον αριθμό του διαβατήριου που είναι πάνω δεξιά, για την ταυτότητά σας είναι το 5, ξαναθυμίζω, και στην ταυτότητά σας είναι μπροστά αλφα-π π.χ. και τον αριθμό σας. Εντάξει, βάζετε και το αλφα-π. Στο δίπλωμα δεν βάζετε τίποτα, μόνο αριθμό έχει. Και στο διαβατήριο βάζετε και το ΑΥ και πατάτε Confirm. Οκ. Λοιπόν. Μισό λίγο. Εδώ τώρα. Λοιπόν, έβαλα και το κωδικό. Μετά, στην επόμενη φάση, βάζουμε New Password, εντάξει, καινούριο κωδικό. Προσοχή να το θυμάστε, ας είναι και ίδιος ας πούμε από το blockchain ID, δεν μας ενδιαφέρει. Βάζετε, μισό λίγο να το τσεκάρω ξανά. Λοιπόν, βάζουμε το καινούργιο και πατάμε submit. Λοιπόν, τώρα βάζουμε κανονικά το email. Τον κωδικό που βάλαμε πριν και ενημερώθηκε. Να κάνουμε ένα check. Άρα, παρομοιότυπη διαδικασία που είχαμε κάνει από τη WeWe στην blockchain που ήταν για τα ήδη υπάρχοντα μέλη. Βάλαμε τον κωδικό το οποίο επικυρώσαμε και πριν και το email μας και πατάμε login. Κάνουμε πάλι την μπάρα δεξιά και μας έρχεται πάλι ένα email. Ένας κωδικός στο email μας.
Κάνουμε αντιγραφή, το βάζουμε. Λοιπόν, αυτό ήταν η πρώτη φάση, η πρώτη διαδικασία.